Δεν μπορεί να τα έχει κανεί όλα και εξουσία και χρήμα. Όχι πως ο Ντόναλτ Τραμπ έγινε φτωχό, αλλά σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του περιοδικού Forbes, ο Αμερικανός πρόεδρος έχασε πάνω από 200 θέσει και πλέον βρίσκεται στην 54η. 20, Το 2016 ο Ντόναλτ Τραμπ έχασε ένα δισεκατομμύριο δολάρια και πλέον η αξία της περιουσίας του ανέρχεται σε 3,5 δισεκατομμύρια. Σε μεγάλο βαθμό, οι απώλειες οφείλονται στην πτώση των τιμών των ακινήτων στο Μανχάταν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δέχεται έντονη κριτική, διότι ξοδεύει πολλά. Το 2012, ο Ντόναλτ Τραμπ είχε γράψει στο Twitter ότι οι διακοπές του πρόεδρου Ομπάμα κοστίζουν εκατομμύρια δολάρια στους φορολογούμενους. Όμως ο Ντόναλτ Τραμπ και η οικογένειά του πραγματοποιούν περισσότερα διήμερα και τριήμερα ταξίδια που πολλοί χαρακτηρίζουν διακοπές. Φυσικά, για τα ταξίδια αυτά πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τη φορολογική του δήλωση που θα αποκάλυπτε ποια είναι η πραγματική του περιουσία. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε ισχυριστεί ότι ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται ο Bill Gates, ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι Φίλιππος Νιάρχος, Αριστοτέλης Μιστακίδης και Σπύρος λάτση.